Ιδιαίτερο βάρος έχει ρίξει αυτές τις ημέρες η τροχιά του Βόλου στη διευκόλυνση της κίνησης των οδηγών στο κέντρο της πόλης, όπου η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω και των επισκεπτών της πασχαλινής περίοδου. Σε κεντρικές διασταυρώσεις, οι τροχονόμοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μην δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Αυξημένη κίνηση σίγουρα, ναι, και όπως βλέπετε, τα μέτρα τροχέας είναι σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα. Θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Σε όλη την πόλη υπάρχουν τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κίνηση των οχημάτων. Υπάρχουν συνεργεία ελέγχων μέθης και ταχύτητας. Όλοι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι περισσότερο προσεκτικοί και θα πρέπει να εφαρμόζουν με ευλάβεια, θα έλεγα, τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στην τροχιά του Βόλου, ήρθε να προστεθεί αυτές τις ημέρες και η έκτακτη περίπτωση του Ξουριχτίου, όπου ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για το Πάσχα λόγω των κατολιστήσεων. Η εταιρεία που ανέλαβε να αποκαταστήσει το πρόβλημα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και έτσι ο δρόμος παραμένει κλειστός με εντολή εισαγγελέα, ενώ απασχολούνται σε 24ωρη βάση 10 τροχονόμοι. Παρ' όλα αυτά, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μην ξεφύγει από τον έλεγχο η κατάσταση στο κέντρο του Βόλου. Έχουμε μεγάλη προσέλευση, ήδη φαίνεται αυτό από σήμερα ότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση και γι' αυτό θα πρέπει ακόμα περισσότερο δηλαδή να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτικοί οι οδηγοί, θα έλεγα, σε κάθε κίνησή τους. Δεν έχει σημασία το αν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση ή όχι στην οδό που κινούνται. Θα πρέπει να μην υπερεκτιμούν ούτε τις δυνάμεις τους, αλλά ούτε και τις δυνατότητες του οχήματός τους.